Καλησπέρα, και τι άλλο, πώ θα μα. Είμαι περιφερειακή τη Μαγιόρκα. Ο Άβρο Διάση. Ο Μάλλο Συμβολίου. Είμαι από την οργάνωση Γαλλίδα Κύρια Διαμούνα. Καλώς μας ήρθατε. Χαίρομαι για την παρουσία σας στην περιφερειακή μας ενότητα και χαίρομαι διότι βρίσκεστε εδώ ως οι άνθρωποι εκείνοι που υπηρετούν την αυτοδιοίκηση, υπηρετούν τον κόσμο από πάρα πολύ κοντά. Pues que seáis los bienvenidos y también estamos encantados que estéis representantes de autoridades locales y regionales y estáis aquí. Σίγουρα γνωρίζετε ότι τα προβλήματα με το προσφυγικό τα οποία αντιμετωπίζει η Ελλάδα είναι πάρα πολύ μεγάλα και ειδικότερα τον τελευταίο χρόνο και πολύ περισσότερο τα νησιά μας, τα οποία δέχονται τα μεγάλα κύματα των προσφύγων μεταναστών με όλες αυτές τις συνέπειες τις οποίες παρακολουθείτε και εσείς από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και είναι κάτι το οποίο από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά διότι δεν είναι ελληνικό πρόβλημα, είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Και η Ευρώπη δείχνει ανήμπορη και θα μου επιτρέψετε να πω και μια βαρύτερη λέξη, έως ανίκανη να αντιμετωπίσει όλη αυτή την κατάσταση και μάλιστα οι όποιες κινήσεις έχουν γίνει με πολύ πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Η Ελλάδα έχει διαθέσει όλες τις δυνάμεις στην αντιμετώπιση αυτού του τόσο σοβαρού προβλήματος, ειδικότερα οι τοπικές μας κοινωνίες, δηλαδή η περιφέρεια Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, έχει διαθέσει μαζί με τους εθελοντές και τους κατοίκους από το υστέρημα της ψυχής τους για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα το προσφυγικό. Η Τουρκία εμπέζει την Ευρώπη και την εμπέζει με έναν τρόπο πραγματικά ο οποίος προκαλεί θυμηδία. Το ξαναλέω για μία ακόμη φορά ότι δεν είναι πρόβλημα της Ελλάδος, είναι πρόβλημα της Ευρώπης. Το ξαναλέω για μία ακόμη φορά ότι η Τουρκία εμπέζει τους θεσμούς, εμπέζει τα κράτη της Ευρώπης και φυσικά το χειρίζεται με τρόπους οι οποίοι τελικά προκαλούν θυμηδία και αστιότητα. Τα θαλάσσια σύνορα δεν μπορούν να φυλαχτούν που θα έπρεπε να φυλάσσονται, είναι τα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης και έχει υποχρέωση η ίδια η Ευρώπη για να τα φυλάξει, κάτι που δεν το κάνει μέχρι τουλάχιστον αυτή την ώρα. Και φυσικά ακόμα και εμείς να μπορούσαμε να φυλάξουμε τα σύνορα, είναι σίγουρο ότι όλος αυτός ο κόσμος θα έψαχνε άλλη διέξοδο για να βρεθεί στην Ευρώπη. Συνεπώς το πρόβλημα πάλι θα ήταν το ίδιο. Η αντιμετώπιση αυτού του τόσο σοβαρού προβλήματος, αρκεί να σας πω ότι εδώ και ένα χρόνο περίπου έχουν περάσει από τα νησιά μας πάνω από 1.100.000 άνθρωποι, αριθμός υπέρμετρα μεγάλος για τις δυνάμεις τις οποίες έχουμε διαθέσει και φυσικά και επειδή οι δυνάμεις πια οι δικές μας και του πληθυσμού που κατοικεί στα νησιά αλλά και της ευρύτερης Ελλάδος δεν είναι ανεξάντλητες, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα μέρα με την ημέρα θα χειροτερεύουν. Συνεπώς θα πρέπει να αναλυφθούν σημαντικές πρωτοβουλίες από πλευράς πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωτοβουλίες όμως αληθινές, πραγματικές και υλοποιήσιμες, γιατί μέχρι στιγμής παρακολουθούν το θέμα εξ αποστάσεως και φυσικά αντί να υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα, αυτό το οποίο τουλάχιστον εμείς γνωρίζουμε εδώ ως νησιώτες είναι ότι δεχόμεθα μία άδικη κριτική από την πλευρά των Ευρωπαίων, οι οποίοι νομίζουν ότι με μαγικά ραβδιά μπορούν να λυθούν αυτά τα προβλήματα.